Σε ανοιχτή γραμμή με τον 17χρονο Extreme Play τον Silverio DND βρίσκεται ο Άρης με σκοπό τα επόμενα 24 ώρα να πάρει την υπογραφή του. Ο DND έκανε αρκετό, θόρυβο στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων U17 κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Εθνική Γαλλία. Συγκεκριμένα αναδείχθηκε μη τη της διοργάνωσης. Ο γεννημένος στις 29 Ιουλίου 2006 ποδοσφαιριστής, στις αρχές του 2023, εντάχθηκε στη βραζιλιάνικη ομάδα Σαο Πάολο. Όμω η ομάδα υποχρεώθηκε να τον αφήσει ελεύθερο γιατί ήταν ακόμη ανήλικο, 16 ετών, όταν υπέγραψε στη Βραζιλία. Ο Διαντή έχει προχωρημένε συζητήσει με του κυτρινόμαυρου ώστε να φορέσει τη φανέλα του Άρη και παρά το νεαρό τη ηλικία του, δείχνει έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του εφόσον επέλθει οριστικό ντυλ. Οι Τσέχοι μπλέκουν το όνομα του Γιάν Κούχτα με τον Άρη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας eSport.bols.cz οι τρινόμαυροι ενδιαφέρονται για τον 27χρονο επιθετικό, σημειώνοντας ότι το μέλλον του στη Σπάρτα Πράγας μόνο σίγουρο δεν πρέπει να θεωρείται. Όπως σημειώνεται, ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο στόχαστρο του Ντάλλας, MLS, αλλά και του Άρη, με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026. Μάλιστα είναι πρώτο θέμα και στο σημερινό πρωτοσέλιδο της έντυπης έκδοση τη Σπορ. Η Σπάρτα Πράγα απέκτησε τον Κούχτα από τη Λοκομοτίβ Μόσχα τον Ιανουάριο του 2023 έναντι 2.500.000 ευρώ. Το 2022 οι Ρώσοι τον είχαν αγοράσει από τη Σλάβια Πράγα έναντι εκατομμύρια ευρώ. Την περσινή σεζόν ο Κούχτα είχε 49 παιχνίδια με 21 γκολ και 11 ασίστ. Φέτο συμμετείχε και στο Euro 2024, αγωνιζόμενο κόντρα σε Γεωργία και Τουρκία ω βασικό και ω αλλαγή αντίστοιχα. Οι Τσέχοι παρουσιάζουν αρκετά αβέβαιο το μέλλον του. Μια κατάσταση που ίσχυε και τον περασμένο Ιανουάριο όταν απέριψε προτάσει από ΙΠΑ και Ιαπωνία, συμφωνώντα με τον Τόμα Ρόζιτσκι, τεχνικό διευθυντή των Τσέχων, να συνεχίσει στη Σπάρτα. Ο Κούχτα πέραν από την κορυφή τη επίθεση μπορεί να αγωνιστεί και στα φτερά δίνοντα επιπλέον λύσει. Το όνομα του μάλιστα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε συνδεθεί και με τον Ολυμπιακό αλλά η περίπτωση του δεν προχώρησε.